Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλο ένα εδώ, είμαστε μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα, επειδή έχω δώσει λίγο άτυπη από τη σημαία που λέμε άδεια στους συνεργάτες μου, λίγο να μου ξεκουραστούν και λόγω COVID καταστάσεων πρέπει να έρχονται, να κάνουν τα τεστ τους, να μπαίνουν, να κάθονται απέναντι, να γράφουμε, να φεύγουμε, να τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οπότε λέω ξεκουραστείτε λίγο και θα την πάω αυτή την εβδομάδα πολύ καλλιτεχνικά. Θα μου πεις, μαύρε Αλέξανδρε, πόσο καλλιτεχνικά. Πραγματικά αυτή η εβδομάδα θα έχει πολλούς καλλιτέχνες. Σας το λέω από σήμερα και να το γνωρίζετε και για αύριο, μεθαύριο και τη μεθαύριο. Θα έχω πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους. Είναι μια εβδομάδα καλλιτεχνική γιατί επειδή οι καλλιτέχνες όλων αυτών των χρόνων που κλείσαμε χρόνο, χρονίσαμε δηλαδή με τον COVID και προχωράμε, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ ήθελα να δώσω ένα βήμα σε κάποιους πραγματικά φίλους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, να μου μιλήσουν μετά από ένα χρόνο με την κατάσταση που βίωσαν, με την κατάσταση που βιώνουν, πώς τα βλέπουν. Τα πράγματα, αλλά και βεβαίως να τους έχω εδώ απέναντί μου για να τους ρωτήσω πολλά πράγματα, αλλά και γενικότερα, γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να διαβάζουμε τα site, να διαβάζουμε συνεντεύξεις, είναι όμως και πολύ διαφορετικό να κάνεις μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που το βιώνει. Γιατί διαβάζουμε επικεφαλίδες, ο αγαπημένος Σπύρος Μπιμπίλας φωνάζει, τρέχει, κάνει τεράστιο αγώνα για τα προβλήματα των ηθοποιών. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να καλύψει τα προβλήματα χιλιάδων. Οπότε θα ήθελα κάποιους αυτό το διάστημα να έχω κοντά μου για να αρχίσω να αφουγκράζομαι τι είναι αυτό που άφησε όλη αυτή η κατάσταση. Σήμερα όμως σας έχω και πολύ ωραίο θέμα γλυκό, ζαχαροπλαστικής και όχι μόνο. Θα δω, περιμένετε, έχω πολύ ωραίο θέμα ετοιμάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο ξεκινάω με μια αγαπημένη ηθοποιό. Πάνε και ένα και δύο χρόνια από την τελευταία μας συνέντευξη, Μαρίνα. Πάνω από τέσσερα. τόσο πάνω πολύ! Από τέσσερα, ναι. Ζούσε η μάνα μου, ζούσε η μάνα μου που έχει κλείσει τρία χρόνια τώρα. Οπότε πώς περνάει ο καιρός όμως. Μαρίνα Κουρουμιώτη εδώ κοντά μου. Ένα αγαπημένο παιδί, μια αγαπημένη ηθοποιός. Τελευταία βέβαια μιλάμε, σε βλέπω στις συγκεντρώσεις, στις φωνές, στα συλλαλητήρια, στο σωματείο, στο ΣΕΗ, στο ΤΑΣΕΙ, από εδώ από εκεί. Αλλά δεν έχει τύχει στον καναπέ μου να σε βάλω να κάτσει, αλλά να που έκατσε και αυτό. Τι κάνεις, ανανεωμένη όμως σε βρίσκω. Ίσως παραξεκουράστηκες. Η αλήθεια είναι αυτή. Παιδιά, να σου πω κάτι. Όλοι οι ηθοποιοί και φίλοι και γνωστοί και καλλιτέχνες και τραγουδιστές που έχω δει, προχτές ήταν ένα φίλο μου τραγουδιστή, πολύ μεγάλο όνομα της παραλιακής και του λέω, βρε, εσύ ξαναγεννήθηκες, του λέω, είχες γίνει σαν σταφίδα και από το πολύ ξενύχτη και τώρα του λέω, τα μαγουλάκια σου ξαναπρίστηκαν. Μου λέει, έχω ρίξει τέτοιον ύπνο που ούτε σαν παιδί δεν έχω κοιμηθεί έτσι. Από τη μία καλό αυτό, από την άλλη τραγικό. Εντάξει. Κοίταξε να δεις κάτι. Μένεις και με τον εαυτό σου. Όλο αυτό... Εσύ όμως είσαι από τους ανθρώπους που κατά καιρούς έμεινες με τον εαυτό σου πάρα και το επέλεξες. Πάρα πολύ. Εντάξει, ξέρεις ότι έχω ασχοληθεί. Ναι. Έχω ασχοληθεί με τα πνευματικά, έχω ασχοληθεί με πολλά πράγματα τέτοιου είδους. Το άφησες. Ποιο, τα πνευματικά. Δηλαδή λες, έχω ασχοληθεί με τα πνευματικά. Όχι. Δεν το έχω αφήσει. Τα πνευματικά μου, ναι. Ποτέ. Αυτό. Δεν, και στην κατάσταση του COVID σε βοήθησαν. Κοίταξε να δεις κάτι. Πάρα πολύ, γιατί είχα μάθει να ζω με τον εαυτό μου. Δεν νιώθω, δεν ένιωσα δηλαδή... Πώς να σου πω... Καταρχήν, τε βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξη αυτή την κατάσταση, έτσι πρέπει να το πω αυτό. Δηλαδή τι εννοείς, ότι αυτό που περάσαμε ήταν αισιόδοξο? Ή αυτό που θα έρθει? Μου, αυτό που θα έρθει, αυτή η αλλαγή που γίνεται, έτσι. Mm-hmm. Όλο αυτό το... Αυτή η κάθαρση που γίνεται καταρχήν. Είναι μια κάθαρση. Και βέβαια το ότι έσκασε αυτό στα χέρια του φίλου μας τον Μπιμπίλα είναι... Είναι ένα μεγάλο άστρο. Σύν. Είναι ένα μεγάλο άστρο αυτό το παιδί. Δεν το συζητώ. Ναι. Γιατί έχω πει πολλές φορές και με τον Σπύρο ότι αυτή όλη η κατάσταση που περνάει ο Σπύρος δεν είναι εύκολη και είναι δύσκολη και είναι και κατάσταση με μεγάλα προβλήματα. Όμως το ότι ο Σπύρος βρέθηκε στο τιμόνι είναι ευχής έργων. Ακριβώς. Γιατί εάν υπήρχε κάποιος άλλος στο συγκεκριμένο τιμόνι, δεν ξέρω εάν τα πράγματα θα είχαν αυτή την πορεία καλύτερη ή μάλλον χειρότερη. Θέλω να πω ότι ο Σπύρος μπορεί και μέχρι σήμερα και το διαχειρίζεται άψογα όλο αυτό. Άρα ήταν και ευχής έργων που φέτος έσκασαν αυτά. Σε χαροποίησε όλη αυτή η κατάσταση που έγινε? Γιατί πάρα ξέρω πολύ. Ότι είσαι ένα από τα παιδιά, όπως και εγώ και πολλοί κόσμοι που γνωρίζατε πολλά πράγματα, που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μιλούσατε και δεν μιλούσαμε γιατί δεν μας πέφτει και λόγο σε πολλά πράγματα. Εσύ έχεις περάσει τη διακατάσταση? Κοίταξε να δεις, όχι τέτοια βαριά, αλλά ότι
Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, μικρή. Εντάξει, έχω δεχτεί, αλλά όχι, ξέρεις, πολύ light. Πάντως σου άφησες ένα... Όχι, καλή, πολύ light, δηλαδή, ναι. Ξέρεις, εντάξει. Καταρχήν τότε ήταν άλλες εποχές. Δηλαδή, ήταν πιο λίγος ο κόσμος. Συζητάγαμε μεταξύ μας όταν πάμε να ζητήσουμε, πηγαίναμε να ζητήσουμε κάποια δουλειά, ξέρεις, αν, πώς είναι αυτός, αν είναι κύριος, αν... Δηλαδή, ξέραμε που πηγαίναμε, ναι. Έτσι. Εντάξει, ο περισσότερο πάντως. Όμως, έχω γνωρίσει πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Όμως θα συμφωνήσω ότι αυτά στο θέατρο γινόντουσαν, γίνονται γενικότερα και πιστεύω και ότι θα σταματήσουν να γίνονται. Αυτό. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Εμένα αυτό είναι που με χαροποιεί. Εμένα δεν με χαροποιεί το ότι κάποιοι άνθρωποι έσβησαν το όνομά τους από το καλλιτεχνικό θεατρικό σανίδι πια. Γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα επιστρέψουν. Ή ο κόσμος με τίποτα, ίσως και πολύ δύσκολα δεν θα τους δεχτεί πάλι πίσω. Αλλά με χαροποιεί το ότι οι επόμενοι που πιθανόν, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί, είναι κι άλλοι. Εγώ δηλαδή αν βγω και μιλήσω, καταρχήν θα φύγει το μισό πρωινό. Όχι το πρωινό εννοώ, η πρωινή ζώνη εννοώ, όχι το πρωινό της αγαπημένης Face και του Γιώργου. Θέλω να πω ότι αυτά γινόντουσαν και γίνονται. Κάποιοι από εδώ και πέρα που θεωρούσαν ότι θα συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο να φέρονται, θα σταματήσουν. Θέλω να πιστεύω. Κι εγώ. Τουλάχιστον θα φοβούνται ότι κάποιος θα τους καταγγείλει. Δηλαδή, έγινε... Αυτό θα φέρει και μια πιο... καλή αξιοκρατία. Βέβαια. Γιατί δεν υπήρχε και το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρω, ταλέντο δεν ήταν το τρίτο. Κοίταξε, κριτήριο. Όταν... Το πρώτο ήταν το κρεβάτι, το δεύτερο ήταν το έντονο σεξ και το τρίτο ήταν το κριτήριο. Το ταλέντο, συγγνώμη. Εντάξει, όχι τόσο. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν σε όλοι έτσι. Δεν ήταν όλοι. Σίγουρα, κοίταξε, όταν σκέφτεσαι, δηλαδή αυτά που έχω περάσει εγώ, όταν σκεφτόμουν ότι θα πάω να ζητήσω δουλειά και πώς θα μου φερθεί, αν θα μου... Δηλαδή το να σκέφτεσαι και να μην... ή να φοβάσαι ότι κάποιος δεν θα σου μιλεί, δεν θα σου συμπεριφερθεί όπως πρέπει, δηλαδή. Mm-hmm. Ή θα σε παρενοχλήσει σεξουαλικά. Εσύ αν ήσουν σε μία από τις θέσεις που είχε δεχτεί έντονη σεξουαλική παρενόχληση και που είχαν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, θα έβγαινες να το μιλήσεις και να το δώσεις δημόσια και να το καταθέσεις αυτό? Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Ξέρεις, θα σκεφτόμουν ότι θα λέγανε ότι τώρα το κάνει για να ακουστεί, για να βγει στα μίντια, για να κάνει... Δεν ξέρω, αν σου πω. Ναι. Εγώ είχα αντίθετη εμπειρία. Εγώ βρέθηκα σε μία... Αχ, τώρα να το πω. Ναι, δεν θα πούμε ονόματα. Εννοείται, δεν θα πούμε. Ναι. Καλά, όχι ότι θα μου τα πεις μετά στο break. Δεν μπορώ να αφήνω μη απαντημένες ερωτήσεις στο μυαλό μου. Εγώ να σου πω, είχα ζήσει μια άλλη εμπειρία. Δηλαδή, έτυχε να πάω να ζητήσω δουλειά από... Σκεφτόμουν να ζητήσω δουλειά από κάποιον, τέλος πάντων, μεγάλο παράγοντα. Σκηνοθέτη, τέλος πάντων, κάποτε. Λοιπόν, και ρώτησα εάν, ξέρεις, τα συζητάγαμε μεταξύ μας. Λέω, παιδιά, αυτό την πέφτει, τι κάνει, πώς είναι, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν μπόρεσα να πάρω απάντηση. Τέλος πάντων, πήγα. Με το που τον είδα, κατευθείαν σκέφτηκα ότι μοιάζει τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ζούσε τότε, έτσι. Ειδιπόδιο τρομερό κτλ. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος κατάλαβα ότι του άρεσα. Δεν μου την έπεσε όμως, καμία σχέση, έτσι. Κατάλαβα απλώς ότι του άρεσα. Και τελικά πεθαίνει ο πατέρας μου μετά από 2 μήνες και βρίσκομαι, επειδή μου τον θύμιζε πάρα πολύ, βρίσκομαι να κάνω σχέση με αυτόν τον άνθρωπο για αυτό το λόγο. Δηλαδή πρώτα τον είδα πατρικά, δηλαδή και να μετά... καλύψω, και μετά ερωτικά. Μα πάρα πολλές γυναίκες, συγγνώμη, αυτό δεν είναι τόσο παράξενο. Μπορεί να είναι παράξενο για τη δική σου ζωή που έγινε έτσι, ναι. Αλλά το ότι πάρα πολλές κοπέλες μέσα από τη σχέση τους με έναν άντρα βρίσκουν την προστασία ή που δεν την είχαν ή που την είχαν και τη χάσαν του πατέρα, αυτό μπορώ να στο επιβεβαιώσω. Δηλαδή, στο επιβεβαιώνει ένας άνθρωπος που αν μπορούσα να κάνω 50 γάμους και να τους θυμίζω τον πατέρα τους, θα τους είχα κάνει. Ήθελα να σου πω ότι το προστατευτικό, πολλές γυναίκες το ζητάτε. Ακριβώς. Σε έναν άντρα. Ακριβώς. Ακόμα και αν είναι της ίδιας ηλικίας, σας κεντρίζει το ενδιαφέρον, γιατί βρίσκεται αυτό το ότι «Αχ, έχομαι στον άντρα μου δίπλα και νιώθω σιγουριά». Αυτό δεν ακριβώς, είναι. Ακριβώς.
Και έπεσες δηλαδή στο αντίθετο να έχεις εσύ ερωτευτεί. Ναι, και τελικά δεν συνεργαστήκαμε και ποτέ βέβαια, γιατί είχαμε μία εκρηκτική σχέση, έτσι. Δηλαδή, με τσακωμούς, εντάσεις τρομερές, και δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή, ούτε το ζήτησα καν, το ξέχασα εντελώς. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Που θα μπορούσες να έχεις συνεργαστεί και να έχεις και αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί επειδή μου λες ότι ήταν δυνατός. Όχι, ναι. Μου λες ότι είχε μια πολύ καλή βεβαίως, θέση. Αλλά αν ήταν διαφορετικές οι σχέσεις μας. Διότι τη μία μέρα ήμασταν καλά και την άλλη μέρα ήμασταν τσακωμένοι, έτσι. Ναι. Πάντως, λοιπόν, οι έντονες σχέσεις και τα πολύ έντονα πάθη το έχουν αυτό. Ότι λες, δηλαδή, εγώ θα σου πω δεσμό που ήμουνα 18 μέρες με 20 μαλωμένος και 10 καλά για χρόνια. Αλλά αυτές που ήμουνα καλά ήταν καταπληκτικές, αυτές που ήμουνα μαλωμένος ήταν ακόμα πιο καλές. Γιατί βοηθούσαν αυτές που ήμουνα καλά. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ποια είναι, ότι κάποια στιγμή. Το θυμάμαι, δηλαδή, ξέρεις, είναι κάτι που σου μένει. Κάποια στιγμή που ήμασταν λίγο πιο ήρεμα, λίγο έτσι μια φάση, ξεκινάει, βρισκόμαστε, ήμασταν σπίτι του και συζητάγαμε, καλή ώρα έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάει να μου πει, να μου προτείνει κάποια συνεργασία για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, ξεκινάει την κουβέντα αυτή και χτυπάει το τηλέφωνο. Και το τηλέφωνο εγώ το άκουσα λίγο πονηρό, λίγο, δεν ξέρω, μου φάνηκε. Ναι. Λοιπόν, και αντί να κάτσω να πάρω τη δουλειά, σηκώνομαι και φεύγω, επί τόπου έχει μείνει αυτός με το τηλέφωνο στο χέρι. Αυτό μου έχει μείνει, ξέρεις, λέω, αν καθόμουνα, αν... Και μετά δεν δόθηκε ευκαιρία, τέλος πάντων χωρίσαμε, δεν έχει σημασία. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν μια ασύλληπτη εμπειρία. Σαφώς. Ήταν μια... Τι βιώνει το θέατρο, τι βιώνουν οι ηθοποιοί που το ζεις και μέσα από το σωματείο και που είσαι δίπλα πάντα στους ανθρώπους που τρέχουν και προσπαθείς και να βοηθήσεις όπως μπορείς. Τι βιώνετε όλο αυτό το διάστημα. Εκτός από το οικονομικό, που είναι παγκόσμιο και το βιώνουμε όλοι και δεν θα την αναλύσουμε. Τι άλλο βιώνεις, τι βλέπεις. Τι νιώθουν. Κοίταξε να δεις κάτι. Καταρχήν αισθάνομαι ότι έχουμε γίνει ένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σας έφερε πιο κοντά μικρούς, μεγάλους, γνωστούς, αγνώστους. Πάρα πολύ. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δυνάμωσε ένα πάρα σπυρί. Πολύ το σωματείο των ηθοποιών. Πάρα πολύ. Συσπυρώθηκε. Άνθρωποι που είναι μεγάλοι και αξιόλογοι καλλιτέχνες χρόνια έκαναν επανεγγραφή που ήταν ξεχασμένη η εγγραφή τους. Δεν ξέρω αν είχαν ποτέ. Καλέ, τώρα τι συζητάμε. Τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που συμβαίνει, καταρχήν, ποιος ασχολιόταν με το σωματείο, ούτε εμείς. Ποιος ασχολιόταν μέχρι πέρσι. Ναι. Κανένας. Δηλαδή, ξαφνικά, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι αυτό που λες ότι είδες κάποια πράγματα πώς γίνονται. Ναι. Είναι, όχι, αυτό που βιώνουμε είναι καταπληκτικό, είναι μια κάθαρση. Δηλαδή, καλό είναι να σταματήσουν όλοι αυτοί που να... που έκαναν κατάχρηση εξουσίας, μακάρι, δηλαδή να φοβούνται, να φοβούνται ότι κάποιος θα μιλήσει, κάποιος θα τους καταγγείλει. Όλα αυτά, δεν ξέρω, εμένα σαν ψέματα μου φαίνονται. Η Μαρίνα Κουρουμιώτου πότε βγαίνει και αρχίζει την επαγγελματική της πορεία ως ηθοποιός, ποια ήταν η πρώτη της συνεργασία, πρώτη. Θέατρο ή σε τηλεόραση, τη θυμάσαι. Θέατρο πρέπει να ήταν η πρώτη, έτσι δεν είναι? Όχι, νομίζω τηλεόραση. Αλήθεια, αντίθετα. Ναι. Θυμάμαι, ποιο ήταν, ρε παιδί μου. Α, η Μυρτώ. Η Μυρτώ του Φράνσις του Κάραμποτ. Θεός χωρέστονε. Εκεί την ίδια χρονιά και το Τμήμα Ηθών. Μαζί ήταν αυτά τα δύο. Δεν θυμάμαι, την ίδια χρονιά πάντως ήταν. Πρόσφατα, πριν από 15 μέρες περίπου, ήταν και το Άμεσο Τμήμα Ηθών. Δεν ήταν και ο Θεόφιλος Βανδόρος. Ο χαμός του που πραγματικά και εγώ που το διάβασα μέσα στη νύχτα. Ένας άνθρωπος που μία φορά του είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή, πολλά χρόνια πολλά πριν, αλλά ένας άνθρωπος που δεν ξέρω, παιδί μου, μου κακοφάνηκε. Δεν ξέρω, δεν το. Καταρχήν, ζει ο πατέρας του, 100 χρονών. Δηλαδή να το ζήσει αυτό το πράγμα. Εγώ έπαθα σοκ. Εγώ ήμουν σε γύρισμα εκείνη την ώρα και το άκουσα και τρελάθηκα. Άστο. Τηλεόραση ή θέατρο για σένα? Καλά. Κοίταξε, δεν έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ήμουν εκτός, ασχολιόμουν με τη μάνα μου. Εντάξει, και τα δύο θα μπορώ να τα κάνω. Εντάξει, δεν... Ποιος σε μαγεύει πιο πολύ, αν το θες? Ποιος αρέσει πιο πολύ? Εντάξει, σίγουρα το θέατρο. Θεωρώ ότι η τηλεόραση σου δίνει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, αλλά το θέατρο όμως σου δίνει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Δεν το συζητώ. Γιατί δεν είναι κόψε ράψε, γιατί είναι φόρα πατρίδα, είναι γυμνή αλήθεια στους θεατές από κάτω. Ναι. Έτσι δεν είναι στο κοινό. Είναι μια άλλη εμπειρία καταρχήν, έτσι. Δηλαδή κάθε μέρα συμβαίνει κάτι άλλο,
Είσαι με τους ανθρώπους, με τους συναδέλφους, τρίβεσαι εκεί πέρα, κάνεις. Εντάξει. Τι περιμένεις μετά την COVID εποχή? Καταρχήν, τη βλέπεις το καλοκαίρι να κάνουμε έτσι μια πρόβλεψη? Φαντάζομαι ναι. Κοίταξε, τα βλέπω όλα ρόδινα. Τα βλέπω όλα αισιόδοξα, Αλέξανδρε. Δηλαδή, έτσι θέλω να τα βλέπω. Δηλαδή, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Θα βγούμε άλλοι άνθρωποι από αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν, δηλαδή, ήταν ένα γερό ταρακούνημα. Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα και τα οικονομικά μας θα φτιάξουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ θα φτιάξουν και αυτά. Τώρα ευελπιστώ στις συμβάσεις των ηθοποιών. Δηλαδή, πάντως γενικότερα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι ένας πόλεμος που σε κάθε πόλεμο ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Τελειώνει μια κατάσταση και ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Με τη νίκη ενός πολέμου. Ακριβώς. Και αυτό στο μυαλό μου το έχω σε έναν πόλεμο που θα τον νικήσουμε και θα ξεκινήσουμε από την αρχή μια καινούργια ζωή. Ακριβώς. Αυτό θα γίνει. Αλλαγμένη εντελώς. Εκτός από τον COVID και τα λοιπά, τι άλλο έτσι περιμένεις να σου φέρει αυτή η χρονιά που διανύουμε? Λέω κανέναν έρωτα, δεν ξέρω τι κάνεις στη ζωή σου, καμιά σχέση. Κοίταξε να δεις κάτι. Τα πάντα. Γιατί όχι. Ναι, αυτό λέω. Είσαι ο άνθρωπος που πραγματικά ο έρωτας παίζει ρόλο στη ζωή του, ή άμα έρθει και άμα δεν έρθει, δεν μας νοιάζει κιόλας, δεν τρελαινόμαστε? Ναι, είμαι από αυτούς. Α. Ναι, τους δεύτερους. Τους δεύτερους. Ναι. Αυτό σημαίνει όμως. Να έρθει κάτι καλό. Άμα είναι κάτι κακό που να σε φθείρει, ας το έχω ζήσει κι αυτό. Ας το, δεν πειράζει. Τον έχεις πληρώσει τον έρωτα που λέμε ακριβά. Ναι. Και την καψούρα. Ναι. Αλλά είσαι όμως γυναίκα της καψούρας. Δηλαδή, απλά αγαπάς και ζεις καλά ή καψουρεύεσαι και παθιάζεσαι? Ακριβώς. Αυτό έχει το πρόβλημα και εσύ το δικό μου. Ναι. Οπότε να, καλύτερα μόνοι μας. Ναι. Δεν το άκουσα. Παιδιά, το άκουσα κανείς. Δεν το ακούσαμε τίποτα. Λοιπόν, αλλά μετά κάντε ένα rewind για να δω τι είπε, γιατί δεν το άκουσα, δεν ακούστηκε, μήπως το καταλάβω έτσι να στο τέλος. Λοιπόν, τι θα ευχόσουν, έτσι για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο που μας βλέπει, θα θέλαμε μια δική σου ευχή έτσι προσωπική να κλείσουμε, να πεις λοιπόν κάτι. Τι θα ήθελες να μείνει από τη Μαρίνα? Τι να πω τώρα, με έχεις βάλει σε... Σε διλήμματα. Ναι. Ναι. Τι να πω, τίποτα, να γίνουμε άλλοι άνθρωποι, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Mm-hmm. Να πάψει αυτό το σου δίνω, πρέπει να σου δώσω, να μου δώσεις και τα λοιπά, αυτή η ανταλλαγή. Το αλυσβερίσι. Το αλυσβερίσι, το άσχημο. Να δίνουμε αβέρτα κουβέρτα που λέμε. Μάλιστα. Και να αγαπάμε. Πάνω απ' όλα. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η αγάπη για σένα? Πολύ μεγάλο. Είναι νομίζω σημαντικό. Το α και το ωμέγα. Άμα δεν αγαπάς γενικά τους φίλους σου, τους συγγενείς σου, και τον ίδιο τους τον εαυτό. Πρώτα απ' όλα. Γιατί άμα δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν. Και άμα δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να βρίσκεται με το. Ακριβώς. Ούτε που λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τα βρίσκονται με το έντερό τους. Ακριβώς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, έτσι πρώτα είναι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσεις από αυτό. Να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Mm-hmm. Και μετά θα αγαπήσεις όλους τους άλλους. Και μετά το Θεό. Έτσι. Ναι. Πρώτα τον εαυτό σου, μετά το Θεό. Και μετά όλους τους υπόλοιπους. Πριν κλείσω, θυμάμαι ότι είχες τον δικό σου άγγελο. Α, ναι. Γιατί, ναι, λέει, τον άλλαξες. Τον όχι. Πάντα τον έχω και αυτός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω συνδεθεί με τον άγγελό μου. Οπότε δεν αισθάνομαι μοναξιά, δεν αισθάνομαι τίποτα. Μπορείς να του μιλάς και να βρίσκεις τις λύσεις στην καθημερινότητά σου? Όχι, δεν του μιλάω. Δεν του μιλάω, αλλά... Αισθάνομαι ότι καθοδηγούμε. Όχι, όταν λέω του μιλάς, δεν εννοώ ότι κάθεσαι απέναντι στην καναπή και κάνετε κουβεντούλα ψηλή. Καθοδηγούμε, δηλαδή έχω κάποια... Έχω καθοδήγηση. Μάλιστα. Δηλαδή, τον επικαλούμε και μου έρχονται πράγματα να κάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό που πρέπει να επικαλεστώ είναι ότι λίαν συντόμως, μόλις ανοίξουν τα θέατρα, ανοίξουν τα κλαμπ, ανοίξουν οι παραστάσεις, ανοίξουν όλα, να βγούμε όλοι έξω να το διασκεδάσουμε. Ακριβώς. Να πάρουμε και το Σπύρο, γιατί το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Νομίζω ότι έχει πολύ ανάγκη μια μέρα να μην χτυπήσει το τηλέφωνο και να πάει κάπου να ξεδώσει, κάπου να φύγει κάτι να κάνει. Να ευχηθώ πραγματικά τα καλύτερα σε σένα. Δεν θα παραλείψω να πω ότι τελευταία είδα μια πολύ ωραία εμφάνιση που έδωσε τη δική σου Πινελιά και άλλη μεγάλη ηθοποιοί
στις οικογενειακές ιστορίες που μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό αποδεικνύει, όπως ρώτησα τότε και στο τηλέφωνο, ότι ένας ηθοποιός μπορεί να παίξει τα πάντα με αξιοπρέπεια και με ήθος, είτε είναι στην επίδαυρο, είτε είναι στις οικογενειακές ιστορίες, που είναι εννοώ οικογενειακή ιστορία. Κατάλαβες, είναι κάτι πιο απλό. Άλλωστε, εγώ εδώ θα έρθω να σου συμπληρώσω ότι τεράστιοι ηθοποιοί, μεγαθύρια του ελληνικού κινηματογράφου, μπορεί ο ρόλος να ήταν μία τσιχλόφουσκα και να κάνανε καριέρα για το τέτοιο. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχει σημασία τι ακριβώς λες, σημασία έχει να το υπηρετείς σωστά και με ήθος και με αξιοπρέπεια και να παίξεις τον ρόλο σωστά. Αυτό για μένα μετράει. Γιατί είδα και τους τεράστιους ηθοποιούς που παίζανε μόνο τον πρωταγωνιστικό ρόλο και στα καμαρίνια οι συμπροταγωνίστριες κλαίγανε. Λοιπόν, δεν το θέλω, αγάπη μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστώ εγώ, πάρα πολύ. Μην μου πάλι σε 4 χρόνια. Όχι, να έρθω νωρίτερα. Λίαν συντόμως. Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαρίνα Κουρουμιώτη που ήταν κοντά μου. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και συνεχίζω πολύ γλυκά αυτή την εκπομπή. Γιατί άλλωστε πολύ γλυκά ξεκίνησα. Και έτσι πρέπει να συνεχίσω. Εκεί που η ομορφιά συναντά τη φύση, υπάρχει ένας θησαυρός με το όνομα MC Biocosmetics. Οι MC Biocosmetics με τη Messinia Cannabis δημιούργησαν τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα βιολογικής κάναβης για πρόσωπο και σώμα. Με τα 100% βιοσυστατικά σε ενισχυμένη περιεκτικότητα, αποκτάς και πάλι την νεότητα και την ομορφιά που πάντα ήθελες. Ορό προσώπου και σώματος, 24-ωρη κρέμα και μπάλες αρωματοθεραπείας μπάνιου θα βρεις στο www.mcbiocosmetics.com, γιατί η ομορφιά έχει πλέον ταυτότητα. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα Αγορά Νικαίας. Έπιπλα για όλο το σπίτι σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-9211-100 και www.epiplagoranikeas.gr. Έπιπλα Αγορά Νικαίας. Κάνε την τσέπη σου να χαμογελά. Να ζήσεις, Γιαννάκη, και χρόνια πολλά. Γιάννη, πότε είναι, πέρασαν πολύ καιρός. Μήνες. Δεν πειράζει, εγώ τώρα βρήκα τη 3D την τούρτα. Κοντά μου τώρα θα σας ζήσω στο κεράκι. Δηλαδή, πες μου, φίλε τηλεθεατή, εγώ σου είπα από την αρχή της εκπομπής με τη Μαρίνα Κουρουμιώτη ότι θα συνεχίσω πιο γλυκά από ποτέ. Και θα συνεχίσω και με αποκλειστικότητα. Εδώ, κοίτα, Γιάννη, ειλικρινά, δεν μπορώ, θέλω να την κόψω. Θέλω να τελειώνει το γύρισμα αυτό, να τελειώνουμε την εκπομπή, γιατί θέλω πραγματικά να γευτώ. Μην ρωτήσετε τώρα ποιον έχω κοντά μου, βλέποντας τις 3D τούρτες. Ένα είναι το όνομα που σε όλη την Αττική πραγματικά μπορεί και φτιάχνει αυτά τα δημιουργήματα, αλλά και στο εξωτερικό με διακρίσεις. Εδώ κοιτάξτε, τούρτες 3D από Ζαχαρόπαστα, Κωνσταντίνος Κάκαλης, με 3 καταστήματα στο Ήλιο,
στην Πετρούπολη και στο Περιστέρι. Και επειδή οι καιροί που περνάμε είναι δύσκολοι, αλλά τα γενέθλιά μας είτε με 2, είτε με 10, είτε με 5, είτε με 100 άτομα πρέπει να τα γιορτάζουμε. Οι επιλογές είναι πάρα μα πάρα πολλές. Και βέβαια εγώ δεν θα μπορούσα να μην σας ταξιδέψω σε μοναδικές ζαχαροπαστές ή τούρτες 3D όπως το γνωρίζει ο κόσμος. Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Είμαι καλά. Ξέρεις ότι αυτή είναι αγαπημένη του Γιάννη, του δικού μας εδώ πέρα, και επειδή του αρέσει πάρα πολύ, άσχετα από τα γενέθλιά του έχουν περάσει, δεν πειράζει, εγώ θα του βάλω και κεράκι μακριά για να του την κόψω. Αγαπημένη επειδή είναι μήνων ή πειρατής? Νομίζω επειδή είναι πειρατής. Κατάλαβες, γιατί είναι ότι τα βλέπει όλα, αλλά κάνει ότι δεν βλέπει τα μισά. Τι να κάνει κι αυτός, άμα μιλήσει. Λοιπόν, να σου πω, τι υπέροχα σχέδια που βλέπω εδώ. Γιάννη, κάνε ένα κοντινό να δεις για τις κόρες σου, μήπως θέλουν κάτι διαφορετικό. Πόσο αλήθεια, Κωνσταντίνε, είναι τα σχέδια που έχεις μέχρι σήμερα δημιουργήσει? Δηλαδή, εννοώ, έχεις ποτέ σκεφτεί, γιατί ξέρεις, αυτά είναι κάποια που εσείς προτείνετε, εντάξει. Αλλά, Γιάννη, κοίτα εδώ, ένα πολύ ωραίο για κοριτσάκια. Πόσα πραγματικά σχέδια μπορεί να έχεις φτιάξει? Είναι πάρα πολλά, είναι αναρρύθμιτα, δεν μπορώ να πω ένα νούμερο λάθος. Το μεγαλύτερο σχέδιο, εδώ έχουμε κάποιες 3D, που είναι 4 πατώματα, θα το πω. 5 πατώματα. Είναι μια τούρτα περίπου στα 25 κιλά αυτή. Που 25 κιλά είναι για πόσα άτομα περίπου? Είναι γύρω στα 100 άτομα maximum. Ναι. Η οποία όμως μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε περίσταση θέλουμε. Okay. Δηλαδή εννοώ ότι μια τέτοια τούρτα μπορεί να γίνει για ένα παιδικό πάρτι, μπορεί να γίνει για ένα δικό μου πάρτι, μπορεί να γίνει για ένα γάμο, για μια βάφτιση, για μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, έτσι, ακόμα και για εγγένεια. Δηλαδή μπορεί να απεικονίσεις τη μικρογραφία του μαγαζιού με τα ρούχα, με τα παπούτσια, με τις τσάντες, γιατί το έχω δει που το έχεις κάνει αυτό σε εγγένεια, και να είναι η τούρτα μια μικρογραφία του μαγαζιού. Ακριβώς. Άρα ο κάθε ένας από εμάς που μας βλέπει σε όλη την Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε στείλει και στη βαφτιστήρα μου στην Πάτρα την τούρτα. Ακριβώς. Με ειδικές διαδικασίες, η τούρτα που ήθελε να βγαίνει η χορεύτρια και να χορεύει κτλ. Έφτασε στην Πάτρα. Ήταν εξπρές. Λοιπόν, ήταν εξπρές. Λοιπόν, άρα μπορούμε να σου στείλουμε σε φωτογραφία μέσω email, όπως τώρα κάνει και εγώ, αυτό που έχουμε φανταστεί. Έχεις φτιάξει αυτοκίνητα, έχεις φτιάξει σπίτια, και να μας το φτιάξεις σε τούρτα. Έτσι, έχουμε είναι. Φτιάξει και πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Που και αυτά τα που δεν λέγονται, εγώ βέβαια τόλμησα πριν από χρόνια και τα είπα. Για τις φίλες μου, καταλαβαίνετε, που τώρα ούτε αυτές δεν δουλεύουν. Αλλά όταν θα ξαναδουλέψουν, θα τους πάω καμιά τουρτίτσα. Θα φτιάξουμε πράγματα που λοιπόν, δεν λέγονται. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Πραγματικά είναι φαντασία ή είναι τεχνική? Θέλοντας να πω ότι εγώ δίνω τη φαντασία μου, αλλά εσύ έχεις και φαντασία, αλλά πρέπει να γνωρίζεις καλά και την τέχνη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Σίγουρα. Χρειάζεται τεχνογνωσία, χρειάζεται μεράκι. Δεν είναι το τύπωσα και το βάλα από πάνω. Αυτό γίνεται ένα-ένα, κομμάτι-κομμάτι. Στο χέρι όλο, έτσι δεν είναι? Στην ουσία είναι μια δημιουργία, είναι ένας πίνακας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πόσο εύκολο είναι και να πέσεις έξω από αυτόν τον πίνακα, αλλά είναι και πολύ εύκολο για σένα να μην πέσεις ποτέ, γιατί έχετε την τεχνογνωσία? Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή, εδώ, αυτό το λουλουδάκι, αυτό θέλει πολύ λεπτεπίλεπτη δουλειά για να μείνει πάνω αυτό. Το συστατικό, αν θέλουμε να πούμε με μία λέξη για αυτό το κομμάτι της τούρτας 3D, λέγεται υπομονή. Και εμπειρία. Λέγεται υπομονή, μετά επίπονη διαδικασία, και με την εμπειρία έρχονται όλα. Και είναι όμως και χρονοβόρο. Στην άρτηση βέβαια και με τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Σαφώς. Ο Κωνσταντίνος ο Κάκαλης και τα ζαχαροπλαστεία Κάκαλη, που είναι από πότε είναι κοντά μας? Από το 1980. Ο κόσμος που κάθε φορά που έχω εσένα στην παρέα μου που μου στέλνει, είναι και μου λένε για τα εκλέρ, για τα κοκ, πέραν από όλα στα γλυκά γενικότερα, για τις πάστες σου, αλλά κυρίως για αυτά τα γλυκά που μάθανε μέσα από σένα. Πότε ήρθε η τούρτα 3D στα καταστήματα Κάκαλης και με διακρίσεις και σε μεγάλες, πώς να το πω, εκθέσεις του εξωτερικού, και έχεις πάρει και βραβεία, ήρθανε στην καθημερινότητά σου? Ποια χρονολογία αρχίσαμε να μαθαίνουμε στην Ελλάδα αυτό και να φτιάχνουμε πράγματα 3D?
μέσα από τη ζαχαρόπαστα. Ήμασταν από τους πρωτοπόρους. Λίγο πριν το 2000 μπήκαμε... Πριν το millennium δηλαδή. Στην διαδικασία να ασχοληθούμε με τους USDT, κάτι το παντελώς άγνωστο στον κόσμο. Ήτανε. Παντελώς άγνωστο, ο κόσμος κιόλας είχε την απορία, μα πώς γίνεται αυτό να γίνει. Εμείς μπήκαμε, συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς με μετάλλια και κάθε χρόνο αυτό εξελίσσεται. Άρα και για σένα είναι ένας στόχος μια νέα τούρτα. Σίγουρα, δηλαδή εννοώ κάθε νέο σχέδιο που ο πελάτης θα σου θέσει να το φτιάξεις και για σένα είναι ένα μικρό ζαχαροπλαστικό στοίχημα. Ναι, έτσι δεν είναι, για να μου το απεικονίσεις τέλεια και για να μου το αποδώσεις σε γλυκό. Οι γεύσεις που παίζουν μέσα στις τούρτες αυτές είναι οποιασδήποτε επιλογή θέλει ο πελάτης, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι άλλη μια καινοτομία που εφήβραμε εμείς, ότι η τούρτα είναι πραγματική και δεν είναι κέικ μέσα. Ναι. Δηλαδή, παίρναμε για λόγους αισθητικής μια τούρτα, αλλά επειδή είναι κέικ σε γενέθλια, λογικό... Παίρναμε και μια άλλη για να κόψουμε μετά. Εμείς το παντρέψαμε αυτό. Παίρνεις μια κανονική τούρτα και πάνω σε αυτή την κανονική τούρτα δουλεύουμε το κομμάτι της αισθητικής και της διακόσμησης, οπότε με μια τούρτα κανονική έχουν γίνει όλα αυτά τα σχέδια. Είναι όπως και αυτή και γενικότερα που θα κόψω εγώ σε λίγο. Ακριβώς. Γιατί αυτή μέσα είναι cookies αυτή, ε. Cookies. Αυτό άρεσε σε μένα. Αυτός ο πειρατής μίνιον άρεσε του Γιάννη, αλλά πρέπει να πω ότι η γέμιση αρέσει σε μένα. Ποιες είναι οι περισσότερες και οι πιο σύνηθες επιλογές που γίνονται στην γέμιση? Το cookies νομίζω ζητιέται πάρα πολύ και από παιδάκια, σοκολάτα. Η τούρτα τζιαντούγια πάρα πολύ. Πώς? Η τούρτα τζιαντούγια. Όλο καινούργια μου λες. Την άλλη φορά μου είχες πει για εκείνη τη ροζ φράουλα. Τη ροζ. Τη φραμπουάζ. Τη φραμπουάζ. Τώρα και αυτή πώς τη λέει, τζιαντούγια. Τζιαντούγια. Τι είναι η τζιαντούγια, εγώ δεν την έχω φάει ακόμα. Είναι μια γεύση φουντουκιού με κακάο. Ναι. Και δημιουργεί έτσι μια αίσθηση στον ουρανίσκο, μια εκτείναξη φοβερή. Τζαντούγια. Τζαντούγια. Μάλιστα. Παιδιά, τζαντούγια. Είναι μια ιταλική γεύση, έτσι. Mm-hmm. Την έχει πάρει την ονομασία από ένα καρτούν στην ουσία στα ιταλικά. Και λέγεται τζαντούγια. Λέγεται. Άρα είπαμε cookies, τζαντούγια, οι κλασικές σοκολάτα κρέμα. Με μια γεύση που την έχουμε δημιουργήσει εμείς. Και θέλω να πω κιόλας ότι αυτή τη συνταγή την δώσαμε σε ιταλικό εργοστάσιο. Και για να μας ευχαριστήσει, μας είπε, θέλουμε εσείς να την ονομάσετε, να την βγάλουμε στο εμπόριο. Αλήθεια? Και την ονομάσαμε Μελιτίνη. Πώς? Μελιτίνη, το όνομα της κόρης μου. Α, τέλειο! Παιδιά, τι καινοτομίες έχω σε αυτή την εκπομπή, τι συνεργάτες θα μου πεις. Με Αλέξανδρε, είναι δυνατόν τώρα εσύ από πού θα τρώγες γλυκό? Εντάξει. Δεν είναι και τίποτα τυχαίο. Να σου πω, το φουντούκι έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Έτσι δεν είναι? Αυτό σε συνδυασμό με τη σοκολάτα που έχουμε φάει όλοι σοκολάτα φουντούκι, αλλά στο γλυκό πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό. Πρέπει να είναι εκτείναξη δηλαδή στον ουρανίσκο. Είναι αυτή η μίξη κακάο, σοκολάτα και φουντούκι. Δημιουργεί μια τέλεια γεύση που στον ουρανίσκο ιδίω. Αυτό κρύβεται. Το οποίο έχουν τα δικά σα γλυκά. Γενικότερα τα γλυκά σου όλα, από την πάστα, το εκλέρ, το προφιτερόλ, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέχρι αυτές τις τούρτες που είναι το τέλειο γλύκισμα, είναι ότι όσοι άνθρωποι δικοί μου έχουν εμπιστευτεί την τούρτα τους, τα γλυκά τους σε σένα, αυτό που μου λένε είναι ότι ρε εσύ, και τρία κομμάτια τούρτα να φάω και τέσσερα να φάω, δεν μπουχτίζεις, δεν σου αφήνει αυτό το πράγμα της ζάχαρης, αυτό το πράγμα που λες ένα κομματάκι, ξέρεις, πολλές φορές πάμε σε κάτι γενέθλια, σε κάτι γιορτές και σου δίνουν ένα γλυκό, τρως λίγο και πραγματικά εγώ που ξέρω ότι τα τρώω τα γλυκά, ειδικά σοκολάτα όλη μέρα, τρώω λίγο και νιώθω ότι έχω φάει ένα κιλό και το παρατάω το μισό εκλεράκι. Με γλυκίζει, μου ποτίζει το στόμα αυτό το... Είναι δεν έχεις αυτό στα γλυκά σου. Αυτή όλη μπορώ μόνος μου μετά με κουτάλι να τη φάω και δεν το καταλαβαίνω. Είναι πραγματική σοκολάτα, πραγματική κρέμα γάλακτος, πραγματικό βούτυρο. Είναι αποτέλεσμα της καλής ύλης. Αυτό σε κάνει στο να έχεις περισσότερα, έτσι ακριβώς σας το πω, αυτή είναι η αλήθεια, έξοδα στο κατασκευαστικό σου κομμάτι, αλλά αυτό δεν σας αγχώνει καθόλου, μου έχεις πει πολλές φορές, γιατί το έχω ρωτήσει και σου λέω, βρίσεις Κωνσταντίνε, γιατί δεν βάζεις σκόνη και βάζεις γάλα. Κρέμα γάλακτος. Δηλαδή, γιατί.
Γιατί αυτό έχει το αποτέλεσμα το κάκαλης. Γιατί έτσι, αυτό δεν είναι. Είναι ένα μοναδικό αποτέλεσμα, γι' αυτό το λόγο. Άρα, στο πέρας των χρόνων, αυτό είναι που έχει κρατήσει το όνομά σου τόσο δυνατό. Μπορεί λίγο να χάνεις στο κέρδος, αλλά κερδίζεις στη σταθεροποίηση της ποιότητας και του ονόματος. Χάνω πολύ στο κέρδος, όχι λίγο. Γίνεται με ένα προσωπικό αγώνα, η οικογένειά μου, και, αλλά το αποτέλεσμα αυτό που προσφέρουμε είναι μοναδικό, είμαστε περήφανοι, ευτυχισμένοι. Για να βγαίνει αποτέλεσμα και μοναδικό. Ό,τι υπάρχει στο κατάστημά σου, πρέπει να τονίσουμε ότι όλα και από το Πάσχα που θα μας έρθει και όπως και να το γιορτάσουμε το αυγό μας, το τσουρέκι μας και οτιδήποτε είναι πασχαλινό, με φοβερές επιλογές και πέρσι, θα στολίσουμε το σκηνικό μας μόνο από κάκαλης. Αλλά τώρα έχεις αρχίσει τις προετοιμασίες, γιατί περνώντας είδα στη Θηβών ότι έχεις αρχίσει και στολίζεις τα πασχαλινά σου. Είμαστε έτοιμοι. Ήδη, ναι, έχουμε αρχίσει. Όλα είναι προϊόντα δική σου παραγωγή. Όλα, όλα. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Ακόμα και το σακουλάκι και το φιωγκάκι τα φτιάχνουν οι συνεργάτες σου. Δεν είναι τίποτα έτοιμο αγορασμένο. Αυτό όλα, θέλω να πω. Όλα, όλα. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει. Για πολλούς νωρίς, βέβαια. Εμείς όμως έχουμε ξεκινήσει ήδη να ετοιμάζουμε πασχαλινά αυγά, γιατί είναι μεγάλος ο όγκος. Και όταν το παράγεις ο ίδιος, πρέπει να ξεκινήσεις νωρίς. Τα καταστήματα κάκαλης θα είναι τρία, είπα πριν από λίγο. Είναι στην Πετρούπολη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Το πρώτο ποιο ήταν, Κωνσταντίνε? Είναι η Πετρούπολη. Πετρούπολη. Και μετά πήγατε Περιστέρι και Ήλιον ή Ήλιον Περιστέρι? Ήλιον Περιστέρι. Κατεβαίναμε. Άρα κατεβαίνατε. Για δεν κατεβαίνετε και λίγο πιο κάτω, έτσι, λίγο προς τα εμάς δεν έχουμε καλά ζαχαροπλαστεία? Όλα με τον καιρό τους θα γίνουν. Να γίνουν. Γιατί θα μου πεις, μακριά είναι να πας μέχρι. Εγώ πάω πάντα, παιδιά, στη Θηβών. Πες μου απέναντι ποιο είναι το γνωστό το μετρό. Εγώ με το αυτοκίνητο, αλλά που βολεύει. Ανθούπολη. Η Ανθούπολη. Είναι η στάση Ανθούπολη. Εκεί πάω εγώ και περνάω καλά. Βέβαια δεν θα μπορούσα να μην πω ότι αυτές οι τούρτες για να μας έρθουν φρέσκες, γιατί δεν μπορούμε να τις έχουμε. Αυτή λέει δεν μπορείς να μου τη φέρεις από το πρωί για να τη βγάλω εγώ το απόγευμα στο ψυγείο μου. Θα μου έρθουν τελευταία στιγμή, ειδικά αυτές που έχουν μεγάλο όγκο. Εκεί λοιπόν πάλι σε καινοτομία, και βλέπουμε και τα βιντεάκια, πάλι σε καινοτομία ο Κωνσταντίνος Κάκαλης που το οδήγησα και πέρασα καταπληκτικά. Ευτυχώς μετά που το πρόλαβα κιόλας από τον μπουμ. Λοιπόν. Γιατί θα μου βγαίνει ξύνο. Λοιπόν. Τι όμως πες, έχω αντανακλαστικά δεν ή δεν έχω? Δεν το συζητάω. Λοιπόν, το συζητάω. Πάλι ο Κωνσταντίνος Κάκαλης και τα ζαχαροπλαστεία Κάκαλη. Συγγνώμη, μονοπολεί μιλάω, το ενδιαφέρον. Θυμάμαι τη στιγμή τώρα. Τη στιγμή που έτρεχα. Λοιπόν, θα σας την πω αυτή την ιστορία. Βρε ένα λεπτό, δεν την είπα τότε, αλλά τώρα θα την πω. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή με τα πλάνα που βλέπετε, θα σας πω, δείτε τα την ιστορία. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο Κωνσταντίνος Κάκαλης όμως για αυτή τη φάση μονοπολεί πάλι το ενδιαφέρον. Γιατί ακόμα και τα γλυκά μας που θέλουμε να πάρουμε 2-3 κιλά γλυκά και δεν θέλουμε στο ψυγείο να τα στιβάξουμε, κάνω την παραγγελία μου, έτσι δεν είναι, στο τηλεφωνικό κέντρο και στη όλη την ευρύτερη περιοχή μου έρχονται με το αμαξάκι το κάκαλι, στο οποίο είναι το πρώτο που είδαμε, τουλάχιστον εγώ για πρώτη φορά είδα σας. Το πρώτο είναι ηλεκτρικό delivery. Ηλεκτρικό delivery, όπου μας έρχονται με το αμαξάκι του, με τα ειδικά σου ψυγεία πίσω, το ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Και έτσι, εγώ έχω τα γενέθλιά μου, θέλω να κόψω την τούρτα στις 9, σου δίνω λοιπόν την ώρα και 9 παρά 10 έχετε έτοιμη η τούρτα και την κόβω αμέσως. Αυτό έχει λύσει τα χέρια πολλών ανθρώπων που ξέρεις, πολλές φορές το έχεις διαπιστώσει. Και από δικούς μου ανθρώπους που έχετε συνεργαστεί, ότι σου λέγανε θα μου μαζεύονται από τις 7 να την αφήσω λίγο στο μπαλκόνι μέχρι τις 10, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά στις 9 για να πεταχτώ να την πάρω. Οπότε αυτό έλυσε τα χέρια σε πολύ κόσμο, ότι με το αμαξάκι το ειδικό κάκαλης έρχονται στο χώρο σου τα γλυκά την ώρα που τα θες. Ακριβώς. Έλυσες και το πρόβλημα του χρόνου και της μετακίνησης και ενόψη COVID εποχής, αλλά και πού θα τα βάλουμε. Τελικά μια τούρτα ζαχαρόπαστα τους χειμερινούς μήνες στο μπαλκόνι, γιατί και εμένα μου είχες πει άφησε τρία παιδί μου και 10 λεπτά στο μπαλκόνι όταν φτιάξεις το τραπέζι, δεν παθαίνει τίποτα. Πόση ώρα αντέχει έξω? Να λέμε τα θερμοκρασία. Στις χειμερινές περιόδους λέμε, δεν λέμε στο καλοκαίρι. Να αντέξει μια ώρα. Μια ώρα, μάλιστα. Πέρα. Μια τούρτα στο ψυγείο. Πολλοί άνθρωποι σου λένε άσε με παιδί μου, εγώ τσιμπάω λίγο-λίγο. Πραγματικά με τα προϊόντα του κάκαλη, γιατί έχει μεγάλη διαφορά, εκεί κάνετε τη διαφορά, με τα αγνά προϊόντα που είναι φτιαγμένοι, για πόσο καιρό θα ανοίγω το ψυγείο μου και θα είναι να φάω σήμερα ένα κομματάκι αύριο σαν να την πήρα σήμερα? Επειδή οι τούρτες και όλα τα γλυκά είναι χωρίς συντηρητικά, είναι με αγνή πρωτεΐνη και μόνο,
και το τονίζω, είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί προσφέρουμε κάτι μοναδικό. Για τρεις μέρες, γιατί την παίρνεις πάντα φρέσκια. Φτιάχνεται εκείνη τη στιγμή για σένα. Περίπου για τρεις μέρες θα μπορείς να έχεις την ίδια τούρτα. Μετά δηλαδή στην πέμπτη μέρα θα πάθω κάτι, απλά δεν θα είναι αυτό το αφράτο. Ούτε στην πέμπτη θα πάθεις, ούτε στην έβδομη. Ποιο είναι? Απλώς για να τρως το ίδιο αποτέλεσμα, εμείς συστήνουμε τρεις μέρες. Ποιο είναι εκείνο το γλυκό που, δεν μιλάω για τα σοκολατάκια, ποιο είναι εκείνο το γλυκό που θα μπορούσα να είχα στο ψυγείο μου, που μου προτείνεις ότι κρατάει περισσότερο καιρό, για να μπορώ όταν μου έρθει ξαφνικά ένας επισκέπτης να έχω ένα γλυκό στο ψυγείο να κεράσω και να μην πρέπει εκείνη ώρα να τρέξω να πάρω. Ποιο είναι το πιο ανθεκτικό γλυκό στο χρόνο? Δεν είπα το κρατήσω ένα μήνα. Είπα ότι και για 10 μέρες στο ψυγείο να μου έρθει κάποιο τη μία Δευτέρα και την άλλη Δευτέρα ο επόμενος δεν χρειάζεται να βγω να πάρω πάλι γλυκά. Υπάρχει ένα γλυκό που κρατιέται πάντα φρέσκο. Δηλαδή τον εργολάβο, εγώ τον έχω ακριβώς, ως ένα γλυκό που κρατάει πάντα φρέσκο. Την καριόκα, απίστευτο το δικό σου κιόλας, κρατάει και παραπάνω. Μπορεί να κρατηθεί λίγο παραπάνω, ναι. Μάλιστα. Έχεις μια ανθεκτικότητα. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα, έτσι μια και βλέπατε τα πλάνα. Πάμε λοιπόν εμείς έξω από το κατάστημα του Κάκαλη στη Λεωφόρο Θηβών. Πόσο είμαστε που είχα έρθει? 206. Εν τω μεταξύ, θυμάστε που σας είχα δείξει αποκλειστικά το πρώτο ηλεκτρικό αμαξάκι, τα πλάνα που είδατε έτσι βλέπετε. Οπότε, τελειώνοντας το γύρισμα με τα πλάνα μας και με το αμαξάκι μας, μου λέει ο Κωνσταντίνος, μα θέλω, του λέω, θέλω να το οδηγήσω. Κάνω λοιπόν τη βόλτα μου έτσι, ας πούμε, να πάω να το οδηγήσω, γυρνάω όλα καλά, πάω να το παρκάρω πίσω, να το βάλω εκεί που είναι για να φορτιστεί πάλι το αυτοκίνητο στην πρίζα, για να βγάλω τις φωτογραφίες μου και να μιλήσω λίγο με τον Κωνσταντίνο μετά το γύρισμα. Όπως λοιπόν εγώ έχω αφήσει το αυτοκινητάκι, δεν το πάω τελείως στην πρίζα, το αφήνω λίγο πιο μπροστά γιατί ο Κωνσταντίνος μίλαγε με τον συνεργάτη μου και κλείνω εγώ, αφήνω το αμαξάκι, κλείνω την πόρτα και πάω και μιλάω με τον Κωνσταντίνο. Μιλάω λοιπόν, φανταστείτε το, εγώ, ο Κωνσταντίνος και ο Γιάννης, ο συνεργάτης μου, και εκείνη τη στιγμή εντελώς ξαφνικά κάπως μου έρχεται να γυρίσω το βλέμμα μου προς το αμαξάκι και βλέπω το αμαξάκι να πηγαίνει προς τη Θηβών. Και μάλιστα κάνανε και έργα. Ήταν όλος ο δρόμος κλεισμένος με έργα. Και είχαν βάλει αυτά τα κολονάκια για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα. Και με το που λέω το αυτοκίνητο προχωράει, ο Κωνσταντίνος έπαθε ένα σοκ, δεν ήξερε τι να κάνει. Ο Γιάννης έχει μείνει έτσι. Εγώ τρέχω μαζί μετά και πιάνω το αυτοκίνητο, παιδιά, από το παράθυρο, το οποίο ευτυχώς το είχα κατεβασμένο. Και με το που το πιάνω, τραβάω το αυτοκίνητο προς τα πίσω. Το αυτοκίνητο, θέλω να σας πω πόσο τυχεροί ήμασταν, ήτανε μόλις 10 πόντους πριν το κολονάκι να κάνει τον ντουπ. Και πολύ λες. Και πολύ λέω. Τόσο, ήτανε 3 πόντους πριν το κολονάκι. Δηλαδή, λίγο ακόμα να του μίλαγα, να του έλεγα τι άλλα, θα μας γύριζε τον ντουπ. Αλλά επειδή ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύρη, το σώσαμε. Είδες το μάτι το κακό, είδες τελικά, καμιά φορά πιστεύεις το μάτι? Πιστεύω, ναι. Ήταν όλοι αυτοί, παιδί μου, που μας έφαγαν να μας βγάλουν φωτογραφία και επειδή δεν ήθελα, μας ματιάξανε. Η αλήθεια λοιπόν, είναι. Πόσο πραγματικά, πόσο σκόπος, κούραση και υπομονή χρειάζεται ένα ζαχαροπλαστείο? Πόσο χρονοβόρα είναι τελικά αυτή η δουλειά? Γιατί εσείς από τους ανθρώπους που δεν κάθεσαι σε ένα γραφείο και δίνεις εντολές, επεμβαίνεις, βοηθάς. Όταν πρόκειται, σε έχω δει να βάζεις και τα σύνεργά σου και να μπαίνεις να κάνεις και το, πώς το λέτε αυτό με το, από πάνω το γαρνίρισμα, πώς το λέτε? Σαντιγή και όλα αυτά. Θέλω να σου πω όμως, πόσο σημαντικό είναι το ότι κι εσείς οι ίδιοι, γιατί είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, έχετε ζήσει το ταψί, το φούρνο, την πάστα από τη δημιουργία μέχρι να την γευτείτε? Είναι σημαντικό γιατί έχουμε αποκτήσει έτσι μέσα από τη δουλειά την ενσυναίσθηση, η οποία μπορεί να πάρουμε δράση εκείνη τη στιγμή και για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης που είναι πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία της. Ναι. Είναι ίσως το δυσκολότερο επάγγελμα. Πάντως, εγώ κλείνοντας θα πω ότι ο άνθρωπος και μέσα από τις περιόδους που περάσαμε ένα χρόνο και που συνεχίζονται, δεν ξέρω για πόσο ακόμα, γενικότερα, ό,τι και να γίνει, μ' αρέσει που είδα ότι ακόμα και αυτοί που κάνανε τα μοναχικά γενέθλια, ο μπαμπάς, η μαμά και η κόρη, ή μόνο το ζευγάρι αυτό, η τούρτα και το γλυκό είναι αναπόσπαστο κομμάτι και ακόμα επαναλαμβάνω ότι σε καινοτομία με το ηλεκτρικό αμαξάκι, τον delivery Κάκαλης,
ακόμα και αν θέλεις το γλυκό σου, ώρες καταστημάτων. Δεν μιλάμε να σου έρθει στις 3 το βράδυ. Λοιπόν, και το θέλεις εκείνη την ώρα και φρέσκο στην πόρτα σου, με ένα τηλεφώνημα στο 2, πάμε να πούμε ένα κεντρικό τηλέφωνο. 5777-472. Εκεί ακριβώς κάνεις την παραγγελία σου και το έχεις την ώρα που το θες, όπως το θες. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ σε ευχαριστώ που όλες τις μέρες των εορτών είσαι δίπλα στην εκπομπή μας και περιμένω να μου γλυκάνεις όλο το σκηνικό μου για το Πάσχα. Και θέλω και ένα μεγάλο αυγό. Όσον αν γίνεται και ένα μεγάλο αυγό και από μέσα θα μ' άρεσε. Λοιπόν, να καινοτομήσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, και μετά από ένα τόσο γλυκό θέμα, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και γυρίζω με κάτι ακόμα πιο ωραίο, έτσι για να κλείσει αυτή η εκπομπή. Εγώ τώρα, βέβαια, και για να μην νομίζετε ότι λέμε και ψέματα, μισό λεπτό, φίλε τηλεθεατή, θα μου φέρεις, Γιάννη, να το κόψω για τους άλλους, αλλά συγγνώμη, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι είναι και ψέματα και ότι δεν το τρώμε, μέχρι να μου φέρετε αυτό, το κομμάτι αυτό το φάω. Κούκκις καταπληκτικό, ευχαριστώ. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ, του κόσμου τα χρώματα. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Εκεί που η ομορφιά συναντά τη φύση υπάρχει ένας θησαυρός με το όνομα MC Biocosmetics. Η MC Biocosmetics με τη Μεσσίνια Cannabis δημιούργησαν τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα βιολογικής cannabis για πρόσωπο και σώμα. Με τα 100% βιοσυστατικά σε ενισχυμένη περιεκτικότητα, αποκτάς και πάλι την νεότητα και την ομορφιά που πάντα ήθελες. Ορό προσώπου και σώματος, 24-ωρη κρέμα και μπάλες αρωματοθεραπείας μπάνιου θα βρεις στο www.mcbiocosmetics.com, γιατί η ομορφιά έχει πλέον ταυτότητα.